Φανάρι είναι μαζί μας, δεν ξέρω που είσαστε ακριβώς. Έλα, Ελένη μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Κατερίνα. Βρισκόμαστε στην βιομηχανική Στροβόλου ή αλλιώς, αν θέλεις, στην πλατεία Τρόδους. Πραγματικά αυτές οι εικόνες είναι πρωτόγνωρες για κάποιον που μένει στην πρωτεύουσα. Όχι απλά έχει στιβάσει, νομίζω κάτι περισσότερο. Είναι όλα κάτασπρα, πραγματικά κάτασπρα. Να πούμε όμως ότι πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί, γιατί οι δρόμοι είναι πάρα πολύ ολισθηροί και επειδή είναι και πάγος, είναι χαλάζι και είναι αρκετά μεγάλο, είναι πολύ επικίνδυνο κάποιος με το αυτοκίνητο να γλιστρήσει, να το πούμε έτσι. Δεν υπάρχουν ούτε εκτεταμένες ζημιές. Ακριβώς. Ευτυχώς δεν υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές εδώ στο σημείο. Έχουμε κάνει έτσι ένα γύρο εδώ της περιοχής, αλλά το θετικό είναι ότι ακόμη δεν υπάρχουν, ευτυχώς δεν υπάρχουν ζημιές, αλλά πραγματικά το τοπίο είναι πραγματικά, εγώ το είδα τώρα, γιατί χθες δεν ήμουν και εκτός Λευκωσίας και λέω στον Δώρο, τον κινηματογραφιστή μας, αποκλείεται. Δηλαδή πραγματικά είναι... Ρε είναι παιδιά, τι έγινε, εν τω μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το σημείο τώρα που βλέπω και την εικόνα, μας είχαν στείλει και ένα βίντεο χθες που η κατάσταση ήταν πραγματικά απροσπέλαστη. Αντιλαμβάνομαι ότι έχουν πάει από τον Δήμο ή από τις υπηρεσίες, γιατί έκαναν ανάκληση προσωπικού χθες από την πυροσβεστική. Κοιτάξτε ρε παιδιά, τι γίνεται, είναι 20 Μαρτίου ας πούμε. Τέλος πάντων, και πήγε και πήγαν και βοήθησα. Είσαι και στη Λευκωσία. Ναι. Μα έχουμε να δούμε χιόνι. Δεν ξέρω, δηλαδή, να πάμε να βρούμε και κανέναν, όχι τώρα, αλλά που θα κλείσουμε, πάμε να βρούμε και κανέναν κάτοικο. Α, ωραία, μπράβο, Δώρο μου, συγχαρητήρια. Έτσι. Αφού δεν παίξαμε όλο το χειμώνα με το χιόνι, να παίξουμε τώρα. Δώρο μου, καλά έκανες. Μπράβο. Χιονάνθρωπο δεν φτιάξαμε, μπορούμε να φτιάξουμε. Πάντως, όντως, και τώρα που το κρατάς, το χαλάζι ήταν πάρα πολύ μεγάλο σε μέγεθος. Δηλαδή, η διάμετρος του ήταν αρκετά μεγάλη. Και ακόμη είναι. Και ακόμη είναι. Μάλιστα, δεν έχει λιώσει. Και ακόμη είναι. Δεν ναι, έχει λιώσει, ακόμη είναι. Πραγματικά είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο. Μάλιστα. Όχι. Λοιπόν, δεν έχει λιώσει. Επειδή ήταν και η ένταση. Το θετικό είναι ότι χθες καθάρισαν και τους δρόμους. Ναι, ναι, ναι. Ήταν και η ένταση πάρα πολύ μεγάλη. Γι' αυτό δεν έλειωσε ακόμα, νομίζω. Γιατί είχε στιβάσει πάρα πολύ. Ελένη μου, θα σε αφήσω να κάνεις ξανά τη γύρα σου. Αν έχουμε κανένα, ξέρω εγώ, κανένα σούπερ μάρκετ, κανένα καφενείο που να έχει κόσμο σιγά-σιγά τώρα που ξημερώνει και μπορούμε να πάμε να ρωτήσουμε κανέναν κάτοικο πώς το βίωσε, πώς το έζησε. Ναι. Ή αν δούμε κανέναν άνθρωπο να βγαίνει από το σπίτι, ξέρετε, πάνω του. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Δώρος κακού.